Παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων, συνδέεται οδικά η οδός Γερολύμπου με την οδό Επικούρου, η οποία οδηγεί προς την έξοδο του Μαυροβάτου της Νέας Σεβάστιας, αλλά και τον περιφερειακό δρόμο του Αρκαδικού. Έτσι, θα είναι δυνατή η χρήση του νέου οδικού δικτύου από τους οδηγούς που μπορούν πλέον να αποφεύγουν την οδό Εθνικής Αμήνης. Ακόμη, μέσω των έργων υλοποιούνται αισθητικές παρεμβάσεις στην παρόχθια περιοχή του Χυμάρου και κατέρωθεν αυτού, όπου θα δημιουργηθεί δρόμος, πεζόδρομος αλλά και ποδηλατόδρομος. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2014 αναβαθμίζουν ριζικά την εικόνα της περιοχής. Το συνολικό έργο με το οποίο ο Δήμος Δράμας παρεμβαίνει αναβαθμίζοντας την περιοχή μαζί με τα απαιτούμενα διορθωτικά έργα αποχέτευσης στην ΔΕΙΑΔ υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θεμελιώνουμε άλλο ένα έργο μεγάλης αναπτυξιακής αναγκαιότητας και σπουδαιότητας για την περιοχή στο κέντρο της πόλης, όπου ενοποιεί χώρους και γίνονται λειτουργικοί. Ήδη ο Δήμος Δράμας σχεδόν ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αστικής αναγέννησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εκθιάσουμε την συνεργασία τη θεσμική την οποία έχουμε σε όλη αυτή τη θεσμική διαδρομή και να πούμε ότι αυτή θα έχει και συνέχεια στην πορεία του χρόνου. Νομίζω ότι δεν ήταν απλά αναγκαίο αυτό το έργο, δεν ήταν απλά αναγκαία αυτή η παρέμβαση, ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαία. Στο κέντρο της πόλης, στην κυριολεξία, είχαμε μια καταρχήν εστία μόλυνσης με απόβλητα, τα οποία πέφτανε εδώ μέσα στον Πλακοσκεπή. Έγινε κατανοητό ότι αυτό το έργο ήταν έργο προτεραιότητας και έπρεπε να εκτελεστεί και από εμάς αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου αυτό το έργο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και έτσι μετά την ολοκλήρωσή του θα έχουμε δώσει μια διαφορετική προοπτική και μια διαφορετική αισθητική στη συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε είναι η παράλληλη, η οδός Γερολύμπου, η παράλληλη της Εθνικής Αμήνης που μέχρι τώρα δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ με την Επικούρου που συνδέεται με τον στενήμαχο προάστιο Σπαρτάκο. Πλέον θα μπορούν να συνδέονται αυτές οι δύο περιοχές και έτσι κάποιος θα μπορεί, χωρίς να χρησιμοποιεί την Εθνική Αμήνης, να περνάει στην απέναντι πλευρά. Επίσης, γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις στο αισθητικό κομμάτι, στην παρόχθια περιοχή του Χυμάρου και από τη μία πλευρά και από την άλλη, όπου θα δημιουργηθεί και δρόμος, θα δημιουργηθεί και πεζόδρομος, αλλά και ποδηλατόδρομος. Αυτή η προοπτική, αυτό που θα δουν όταν ολοκληρωθεί το έργο το καλοκαίρι οι συμπολίτες μας, θα καταλάβουν το πώς θα είναι πλέον η ανάπλαση του Χυμάρου από το σημείο αυτό και μέχρι το Κέγε στη συνέχεια, όπου η μελέτη είναι έτοιμη από την περιφέρεια, προκειμένου να μπει για χρηματοδότηση, μένει να κηρυχθεί η απαλωτρίωση, γιατί απαλωτρίωνται κάποια κομμάτια, νομίζω περίπου 1.700 μέτρα. Η παρέμβαση εδώ λοιπόν είναι ενός προϋπολογισμού πάνω από 2 εκατομμύρια μαζί με τα έργα τα οποία έχει κάνει η ΔΕΙΑΔ, γιατί ξεκινώντας το έργο είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στις αποχετεύσεις των οικοδομών που βρίσκονται δεξιά-αριστερά και είχαμε τα λίμματα να πέφτουν ελεύθερα στον Πλακοσκεπή. Πλέον έχουν διευθετηθεί όλα αυτά εδώ και οι επενδύσεις, όπως είπα πριν, της ΔΕΙΑΔ αλλά και του έργου, το οποίο από μόνο του είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και έτσι πλέον με αυτό το έργο, με αυτά τα χρήματα, θα μπορούμε να μιλάμε ότι δίνεται στους συνδημότες μας ένας χώρος περίπου 3 στρεμμάτων, 3.000 τετραγωνικά μέτρα δηλαδή νέου πρασίνου που μπορούν να το απολαμβάνουν και επιπλέον, όπως σας είπα, θα δώσει την προοπτική της συνένωσης όλου αυτού του οποίου ξεκινήσαμε να κάνουμε, της ολοκληρωμένης παρέμβασης από την Φιλίππου ή αν θέλετε από το άγαλμα της Ελευθερίας, γιατί προχωρούμε και στη διαδικασία της διάνοιξης της οδού Βοραζάνη στο σημείο που υπάρχει στένωση σήμερα του οικοπαίδου Βαμβακά. Άρα θα ξεκινάει από το άγαλμα της Ελευθερίας, θα γίνει η ανάπλαση, η παρέμβαση της Φιλίππου, θα μπει μέσα στο Κραχτίδι αλλά κυρίως θα έρθει μέσα στην ανάπλαση του Χυμάρου της Καλυφίτου και της οδού Χελμού,
όπου δημιουργείται ο νέος ποδηλατόδρομος και η παρέμβαση στο πράσινο ακόμη μεγαλύτερη, και συνεχίζει πλέον από εδώ με την Ιδονών, την οδό Ιδονών και τη Δικητηρίου, για να συνεχίσει να ενωθεί με το ρέμα της Αγίας Βαρβάρας, όπου η προοπτική φυσικά είναι να κλείσει αυτός ο κύκλος και με την ανάπλαση παρέμβαση στο ρέμα της Αγίας Βαρβάρας, και έτσι να μιλάμε για μια απολύτως ολοκληρωμένη παρέμβαση, έναν κύκλο τον οποίο για τους συνδημότες μας θα είναι ένας μοναδικός χώρος περιπάτου και αθλοπεδιών, που έτσι κι αλλιώς είναι και σήμερα, αλλά θα έχουμε πλέον μια πολύ πιο ολοκληρωμένη κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις τεχνικές υπηρεσίες για αυτή τους την προσπάθεια, το να κάνουν αυτή τη μελέτη και να είμαστε σήμερα στην κατασκευή του έργου, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Άρη τον Γιαννακίδη, ο οποίος όντως μας είδε την αναγκαιότητα του έργου και κατ' εξαίρεση μας έχει εντάξει αυτό το έργο, παρότι δεν μπορούν τα έργα του αστικού ιστού που αφορούν δρόμους να εγκρίνονται μέσα από το ΕΣΠΑ. Okay.